Ο Βασίλης, εγώ θυμάμαι μεγάλος από μικρό παιδί στο σπίτι μέσα για να μου λένε όλοι ότι ο μεγαλύτερος Μερακλής, ο σπουδαιότερος τραγουδιστής, οι Γλεντζές που πέρασε ποτέ από την Αντιμάχη, ήταν ο Ζαχάρης, ο Συνεσίου, πατέρας του Βασίλη. Ο Βασίλης έχει πάρει ένα μικρό χάρισμα του πατέρα του, τον Μαγαρίτη, και θα μας πει ένα τραγούδι, το Φερεΐ, ένα μικρασιάτικο. Είναι μια κατηγορία μικρασιάτικων τραγουδιών που έχει περάσει στην Αντιμάχη από κάποιους ανθρώπους που είχαν ταξιδέψει στη Μικρασία, στην Κωνσταντινούπολη και στην Σμύρνη. Είναι ένα από αυτά που δεν απαντάτε πουθενά άλλου. Μόνο στην Αντιμάχη απαντάτε και το έχει ηχογραφήσει ο Βασίλης. Πρώτη εκτέλεση. Θα κυκλοφορήσει σε λίγο καιρό και θα μας το πει απόψε. Κυριάκο, και καλός χορευτής όμως. Και καλός χορευτής. Yes, the God.
Εγώ φυσικά δεν έχω το χάρισμα αυτό που είχε ο πατέρας μου και οι άλλοι μερακλείδες. Αλλά προσπαθώ, κάνω μια προσπάθεια μαζί με τον Κυριάκο να μαζέψουμε κάποια πράγματα. Αυτό είναι βέβαιος το Φεραί που ακούσατε, ότι δεν το ξανακούσατε. Τουλάχιστον εδώ στην Αντιμάχια δεν το ξανακούσατε. Και είναι μόνο στην Αντιμάχια παίζει το Φεραί. Είναι ένα πολύ ωραίο Κασιλαμάς. Το χώρο του ο θείος μου ο Γιάννης, φίλος του Δημήτρη, του Κουσμακίδη, ο οποίος πέταγε. Όπως ο Δημήτρης, έτσι πέταγε εκείνος. Ήταν πολύ καλός. Θέλεις τίποτα άλλο? Μπράβο, να χορέψει για ένα ίσιο. Να χορέψει για ένα σιγανό. Έλα Βασίλη, έλα. Ακόμα ένα κομμάτι παλιό, δεν το ακούτε έτσι εύκολα, είναι η βάρκα του Κουτσουράδη και αυτό το έχουμε καταγράψει και θα το πούμε τώρα λίγο έτσι. Ο Παναγιώτης ο Καντούνιας ήταν ο καλύτερος του από όλους, του Παναγιώτη του Καντούνια.
Έλα. Για ένα Σιάνο. Μας χορέψει λέει για ένα Σιάνο. Έλα, έλα. Μαζί με το γιον του. Έλα, Ζαχαρία. Έλα, έλα, έλα. Έλα, έλα.